is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Υπάρχει πολύς κόσμος στην Αύπακτο, αυτό το βλέπουμε κάθε βράδυ. Η Αύπακτος πλέον έχει γίνει προορισμός διαρκής και αυτό μας κάνει χαρούμενος. Η πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου βρήκε ανταπόκριση από το Δήμο Ναυπακτίας και έτσι διευρύθηκε το ωράριο. Και διευρυμένο ωράριο σημαίνει ανοιχτή αγορά και ανοιχτή αγορά σημαίνει ανοιχτή κοινωνία και οικονομία. Και θέλουμε τα ωφέλη αυτά της επισκεψιμότητας να μετατρέπονται και σε επιμέρους ωφέλη οικονομικά για την τοπική μας κοινωνία και αυτό συμβαίνει. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως όσους έχουν συντελέσει σε αυτό. Η Ναυπακτία βρίσκεται πραγματικά σε ένα δρόμο ανωδικό και αυτό αποδεικνύεται κάθε μέρα που περνάει και κάθε μήνα. Πράγματι η σημερινή Λευκή Νύχτα είναι από τις καλύτερες που διοργανώνουμε, που έχουμε διοργανώσει ως τώρα. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από το καταναλωτικό κοινό. Έχουν έρθει επισκέπτες από τις διπλανές πόλεις, από Πάτρα πάρα πολύ, από Μεσολόγιο, από Αγρίνιο και βρίσκουν τα καταστήματα ανοιχτά, βρίσκουν τους καταστηματάρχες να τους υποδέχονται με προσφορές, με μεγάλες προσφορές και με χαμόγελο, έτσι ώστε να κάνουμε την πόλη μας τόπο όχι μόνο διακοπών αλλά και αγορών. Τουρισμός σημαίνει ανοιχτά καταστήματα. Χωρίς τα καταστήματα να είναι ανοιχτά δεν υπάρχει τουρισμός. Αυτό το έχουν κατανοήσει πλέον οι πάντες και πάμε προς μια Ναύπακτο που θα είναι καθαρά τουριστική σε μερικά χρόνια. Να πούμε ότι η Λευκή Νύχτα δεν είναι υποχρεωτική αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα να μας πείτε τι συμμετοχή υπάρχει. Η Λευκή Νύχτα δεν είναι υποχρεωτική. Παρ' όλα αυτά είναι όλα τα εμπορικά καταστήματα, τα καταστήματα με ρούχα, παπούτσια, είδη δώρων, λευκά είδη, όλα δηλαδή τα καταστήματα που απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό είναι ανοιχτά. Υπάρχει καθολική συμμετοχή και όχι μόνο συμμετέχουν αλλά κάνουν και event. Όπως βλέπετε εδώ είμαστε μπροστά σε ένα κατάστημα που έχουν βάλει μουσική, κερνάνε ποτά στον κόσμο. Κάνουμε το Σάββατο αυτό να είναι ένα ξεχωριστό Σάββατο και για τους καταστηματάρχες και για το προσωπικό των καταστημάτων, αλλά κυρίως για τον κόσμο, για τους επισκέπτες μας. Τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά μέχρι ποια ώρα? Μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Παρότι είμαστε νωρίς όμως, βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετή κίνηση. Σαφώς, ναι. Περιμένουμε να κορυφωθεί η κίνηση μετά τις 10 το βράδυ. Έχει ξεκινήσει ήδη η κίνηση από τις 8.30 που άρχισε και το event. Οι προσφορές είναι μέχρι 50% σε επιλεγμένα προϊόντα. Είναι καλές οι προσφορές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι και τέλος εποχής. Οπότε πιστεύουμε ότι θα αρέσουν και στον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου, η οποία κάθε χρόνο μεγαλώνει. Και αυτό φαίνεται. Έχετε περάσει από πολλά μαγαζιά, από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ. Και μπορεί να δείτε ότι ο κόσμος πλέον δεν είναι εκατοντάδες, είναι χιλιάδες. Και αυτό συμβαίνει γιατί ήταν μια επιτυχημένη προσπάθεια η οποία έγινε εδώ και κάποια χρόνια και βλέπουμε ότι έχει ανταπόκριση. Ο Δήμος Ναυπακτίας είναι αρρωγός σε αυτήν την προσπάθεια, συνεργάζεται άψογα με τον Εμπορικό Σύλλογο, αλλά ταυτόχρονα τα οικονομικά ωφέλη δεν έχουν να κάνουν μόνο με το κομμάτι το εμπορικό και μόνο με τα καταστήματα εμπορικά, αλλά και με την εστίαση και τα καταλήμματα. Ο συνδυασμός λοιπόν της συνεργασίας του Δήμου Ναυπακτίας στο κομμάτι του τουρισμού, στον Εμπορικό Σύλλογο, αλλά και στους όλους τους επαγγελματίες οι οποίοι είναι αρρωγοί, φέρνει αποτελέσματα και φέρνει οικονομικά ωφέλη τα οποία αυτή την εποχή χρειάζονται στην πόλη της Ναυπάκτου. Βέβαια η προσπάθεια έχει ξεκινήσει από το χειμώνα και ο τουρισμός της Ναυπάκτου έχει ανέβει πάρα πολύ. Το είδαμε αυτό, έχουμε επεκτείνει την περίοδο την τουριστική και θέλω να πιστεύω ότι με τέτοιες κινήσεις σοβαρές, στοχευμένες, ωφέλη δεν θα έχει μόνο ο Εμπορικός Σύλλογος και τα καταστήματα της εστίασης, αλλά όλη η Ναύπακτος και η Ναυπακτία γενικότερα, η οποία πλέον έχει μπει στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Υπάρχει ενδιαφέρον, είναι πολύ καλά, έχει πολύ κόσμο η πόλη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό και τις υπόλοιπες ημέρες. Έχουν γίνει και άλλες λευκές νύχτες. Από ό,τι βλέπω και γενικότερα στην αγορά υπάρχει μια καλύτερη οργάνωση αυτή τη φορά. Υπάρχει και τα μαγαζιά είναι οργανωμένα. Πιστεύω γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Ο κόσμος υπάρχει. Ελπίζω να έχει και διάρκεια όλο το βράδυ.
Λευκή Νύχτα στην Αύπακτο, και από ό,τι βλέπουμε υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στα καταστήματα. Τιμές είναι ικανοποιητικές για να μπορέσεις να κάνεις τα ψώνια σου? Ναι, είναι ικανοποιητικές. Έχει πάρα πολλά πράγματα, πολλές επιλογές. Όλα τα μαγαζιά είναι ανοιχτά και είναι όμορφο αυτό και για την πόλη μας. Γενικά ωραία. Χρειάζονται λευκές νύχτες σε μια τουριστική πόλη όπως είναι η Αύπακτος? Προφανώς. Ήδη εδώ το στενοπάζαρο είναι γεμάτο κόσμο. Μέσα όλη η πόλη, όλα τα μαγαζιά έχουν κόσμο. Χρειάζονται, πώς δεν χρειάζονται. Οπότε είδαμε φέτος έχουν και κάποια event κάθε κατάστημα στην είσοδο. Ναι, ναι, έχουν τα event και εδώ και στο μαγαζί που είμαστε αυτή τη στιγμή αργότερα κάτι θα κάνουν από ό,τι ξέρω. Μουσική, όμορφο περιβάλλον, όμορφος κόσμος, χαμόγελα. Μακάρι να γίνονται πιο συχνά. Με σουβλάκια! Με σουβλάκια! Είπαμε να αλλάξουμε την νοοτροπία της Αυπάκτου. Ότι να έχει λίγο διασκέδαση, λίγο φαγητό, να γίνεται λίγο χαμούλης.